Για πάμε τώρα στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Χάρη Θεοχάρη που είναι εδώ κοντά μας, γιατί την είδαμε την Έλβη, έκανε συνεννόηση με τον Κοντρόλ. Μετάξαμε την συνάδελφό μας στον αέρα. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Δουρέξης. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα. Θέλω να σας πω ότι θα απαντήσετε σε πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί από το πρωί που σας έχουμε προαναγγείλει. Έχει πλημμυρίσει το τώρα μαζί σου όλους τους λογαριασμούς. Το θέμα της φορολογίας ενδιαφέρει πάντα τον κόσμο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι από τα διαχρονικά έτσι. Να σας πω εγώ το παράπονό μου. Ναι. Και δεν θέλω να γενικεύσω για να πάω στο λόγο των τηλεθεατών. Ο τρόπος που επικοινωνήθηκε από την κυβέρνηση η πάταξη της φοροδιαφυγής προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, κατά την ταπεινή μου άποψη, δαιμονοποίησε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ήταν λάθος επικοινωνιακό. Το χειριστήκαν οι δημοσιογράφοι, τα μίντια λάθος. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά φτάσαμε ένα σημείο την περασμένη εβδομάδα κάποιοι να θεωρούμαστε εξορισμού απατεώνες, φοροφυγάδες. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Αυτό θέλω να σας το πω. Όχι, και πέρα θα πάμε στα ερωτήματα. Καλοπροέρετα, πάντα για να απαντήσετε. Εισαγωγικά όμως, γιατί είναι καλό αυτό που είπατε. Καταρχήν, αυτή η κουβέντα δεν την ανοίξαμε. Αλήθεια είναι η γιατί είναι νομοσχέδιο κιόλα. Το προηγούμενο διάστημα όμως είδαμε διάφορα ρεπορτάζ, τέλος πάντων, συζητήσεις να γίνονται περί των ελευθέρων επαγγελματιών. Ανατρέχοντας τα στοιχεία και κοιτώντας τι θα κάνουμε έτσι το προηγούμενο διάστημα, γιατί είχαμε ξεκινήσει την επεξεργασία των ρυθμίσεων, είδαμε ότι η μεγαλύτερη αδικία, αν θέλετε, δεν είναι όμως μόνο μεταξύ ελευθερών επαγγελματιών και μισθωτών ή συνταξιούχων, που είναι τα συνήθη υποζύγια, είναι μέσα στους κόλπους των ελευθερών επαγγελματιών. Υπάρχει μια μερίδα, δυστυχώς, φαίνεται ότι είναι μειοψηφία η οποία δηλώνει τα πάντα έτσι, και είναι πάρα πολύ τυπική και η οποία σηκώνει το μεγάλο βάρος της φορολογικής επιβάρησης των ελευθερών επαγγελματιών. Αυτό το 4% που πληρώνει το 50% των φόρων πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς πώς μπορεί να σκέφτονται και πόση μεγάλη αδικία πρέπει να βιώνουν. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τη μεριά της κυβέρνησης και αυτό το θέλω να το πω κατηγορηματικά να στοχοποιηθούν συλλήφθην όλοι. Αλλά όταν όμως λέτε ότι 7 στους 10 δεν λένε ένα εισόδημα τέτοιο, άρα οι πλούσιοι κορυδεύουν τους φτωχούς, τι εννοείται? Συγγνώμη, Σπυρό. Όχι, συμφωνώ. Το 71% δηλώνει κάτω από 10.000 και το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών, ξαναλέω, πληρώνει το 50% των φορών. Άρα αυτού του είδους οι στρεβλώσεις, οι αδικίες πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστούν. Εδώ λοιπόν θα μου δώσετε μια πάσα και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δικά σας είναι τα στοιχεία, δεν είναι δικά μου. Έτσι, ότι έχει προκύψει πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες 7 στους 10 δηλώνουν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλώνουν ότι είναι τα κέρδη τους. Ξοδεύουν παρόλα αυτά 10 φορές πάνω, 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι τους έχετε εντοπίσει. Έχετε μια ακτινογραφία του ποιοι είναι. Γιατί δεν πάτε κατά μόνας, εξειδικευμένα, εξατομικευμένα, σε αυτόν τον ελεύθερο επαγγελματία που κλέβει, να του πείτε, κλέβεις, φέρε τα λεφτά πίσω. Και επιλέγετε αυτόν τον οριζόντιο τρόπο φορολόγησης που μοιάζει με κεφαλικό φόρο και επαναφέρει και τα τεκμήρια, τα οποία εδώ κάνουμε αμάν, και συγγνώμη για την έκφραση τη λαϊκή, κάνουμε αμάν να τα ξεφορτωθούμε. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και πράγματι ένα ερώτημα που ο κόσμος είμαι σίγουρος ότι το έχει απορία. Υπάρχουν δύο ειδών φοροδιαφυγή. Υπάρχει η φοροδιαφυγή, ας το πούμε, χαμηλού επίπεδου και η υψηλή φοροδιαφυγή. Είναι λάθος η εφορία να κυνηγάει οριζόντια την χαμηλή φοροδιαφυγή. Πρέπει οι ελεκτές μας να τρέχουν να κυνηγάνε την ψηλή φοροδιαφυγή. Σε άλλες χώρες. Εννοείται κατά προτεραιότητα. Το κύριος βάρος και εκεί πέρα είναι και κοινωνικά δίκαιο. Έτσι, να πιάσει αυτόν ο οποίος ενδεχομένως να δηλώνει 20.000, αλλά να έπρεπε να δηλώνει 80. Έτσι, να υπάρχει μεγάλο αντικείμενο. Σε άλλες χώρες την χαμηλής έντασης φοροδιαφυγή την αντιμετωπίζουν μέσω της ίδιας της φορολογικής συνείδησης. Δηλαδή δεν καταδέχεται ένας ελεύθερος επαγγελματίας να μην κόψει απόδειξη. Δυστυχώς αυτό δεν είναι στην κουλτούρα μας και εδώ όλοι μας φταίμε. Έτσι. Δηλαδή και αυτός που κόβει την απόδειξη και αυτός που μάλλον δεν την κόβει και αυτός που δεν την παίρνει. Εν πάση περιπτώσει δεν το έχουμε ως ένα τέτοιο εργαλείο και γι' αυτό πήγαμε σε ένα σύστημα το οποίο κατά την άποψή μας έχει μια μορφή δικαιοσύνης γιατί έχει μια δικαιολογητική βάση. Δηλαδή δεν υπάρχουν σε αυτούς τους 500.000 που δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ δήλωση, 500.000 ελεγκτές να πάνε να τους ελέγξουν έναν προς έναν. Συνεπώς δεν είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση να ελεγχθούν εξατομικευμένα και ένας προς έναν ουσιαστικά όλοι. Αυτό που λέμε είναι ότι
Ο ελεύθερος επαγγελματίας δουλεύει, εργάζεται, μοχθεί και έχει η αξία του μόχθου αυτού της δουλειάς του, έχει 2-3 κριτήρια με τα οποία μπορεί αντικειμενικά να υπολογιστεί. Το και θέμα τα κριτήρια είναι αυτά είναι πόσο δίνει έναν υπαλληλό του και τον κατώτατο μισθό. Και εδώ στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα, ας πούμε, αν έχουν και αφορολόγητο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί αυτό μπαίνει οριζόντια. Και οι άνθρωποι ανησυχούν. Υπάρχουν εξαιρέσεις, έχετε κάνει πίσω μετά και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από διάφορους κλάδους επαγγελματιών. Τα μπλοκάκια, για παράδειγμα, τι θα γίνουν? Ναι, για να μας απαντήσει. Τα μπλοκάκια έχουμε πει από την αρχή ότι εξαιρούνται, όπως εξαιρούνται και τα αγροτικά εισοδήματα. Συνεπώς, εδώ έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες εξαιρούνται. Μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα, από εκεί πέρα. Η διαδικασία διαβουλευτική τώρα θα ξεκινήσει, έτσι το νομοσχέδιο θα μπει στη διαβούλευση. Έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, εγώ είδα πολλές κοινωνικές ομάδες, είδα και τους δικηγόρους, τον κύριο Βερβεσό που είχατε προηγουμένως στην εκπομπή σας, αλλά είδα και, περίπτερα, είδα ταξί, είδα διάφορα. Και τα ερωτήματά του. Τα είδα και τα ερωτήματά του, είμαι εδώ. Να μας υπενθυμίσετε τι του είπατε. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Διαζώσω. Κοιτάξτε, του είπα το εξής. Πρώτον, υπάρχει ένα επιχείρημα για τους νέους επαγγελματίες, νέους δικηγόρους στην περίπτωσή του. Απολύτως καλύπτονται οι νέοι δικηγόροι. Για 3 χρόνια δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο, έτσι, άρα τα πρώτα 3 χρόνια δεν έχουν καμία διαφορά. Τον 4ο χρόνο το τεκμήριο είναι μόλις στο 1/3, δηλαδή 3.600 ευρώ. Τον 5ο χρόνο, δηλαδή που συμπληρώνουν πενταετία, που συνήθως, αν θέλετε, μέσα σε μια πενταετία κάποιος ή σταματάει το επιτίδημα, αν ξεκινήσει μια προσπάθεια, ή πράγματι πετυχαίνει και μπορεί να συνεχίσει, πάει στα 2/3, δηλαδή στα 7.200, και μετά προχωράει στο 10.920, που είναι το ελάχιστο. Δεν είναι δυνατόν ένας δικηγόρος να μην φορολογείται με τον κατώτατο μισθό του εργάτη, τον κατώτατο μισθό που υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Κοίτα, είναι πολλά τα ερωτήματα. Ρωτάνε και τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αλλά δεν ξέρω, ο Βαγγέλης, αν θες να κάνεις ένα κομμάτι με τους επαγγελματίες. Γιατί θέλω να δώσουμε το λόγο στους πολίτες. Γιατί πριν είπαμε, Υπουργέ, στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη, σου έδωσε μια σειρά επιδομάτων που χάνονται από το νέο φορολογικό σύστημα. Αφενός, αφετέρου, για να μας τα πείτε όλα. Έχει δοκιμάσει μισθωτό και πέτυχε να βάλει το παιδί του στο βροφονιμπιακό σε κάποιο δήμο? Δεν μπορεί. Αν είσαι μισθωτός, δεν μπορείς να μπεις. Κανένας. Γιατί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πιάνουν τις θέσεις. Και αυτό είναι μια αδικία. Και ο κόσμος, και γι' αυτό μας υπάρχουν συνταξιούχοι και μισθωτοί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Τι νιώθουν αυτοί όταν δηλώνουν 1.160 ευρώ κατά μέσο όρο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 200. Πληρώνουν φόρο, όχι δηλώνουν. 1.160 πληρώνουν φόρο. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν 216 ευρώ φόρο. Αυτό είναι ο φόρος που πληρώνουν. Και μπήκε το τέλος επιτιδεύματος και αυτό ανέβηκε στα 867. Πάμε για την ακρίβεια, Βαγγέλη, να πάμε λίγο στα δεδομένα. Να κλείσουμε την ακρίβεια, μια διευκρίνηση μόνο. Τι θα γίνει με τις εταιρείες, ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ. Εξαιρούνται, και τι θα γίνει με τους μισθωτούς που έχουν παράλληλη αποσχόληση με μπλοκάκι? Αυτοί θα μπουν στο τεκμήριο? Λοιπόν, και τα δύο είναι πολύ σημαντικές κατηγορίες. Οι εταιρείες πράγματι εξαιρούνται, δεν αλλάζει η φορολόγησή τους. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχει μια αντικαταχρηστική διάταξη, ώστε αν μετά από έλεγχο κάποιος βρεθεί ότι την έκανε την εταιρεία μόνο και μόνο για να γλιτώσει αυτού του είδους το τεκμήριο και τίποτα άλλο, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, τότε θα μπορεί ελεγκτικά η εφορία να τον επαναφέρει στα τεκμήρια. Λοιπόν, οι μισθωτοί με μπλοκάκι, ο μισθός τους αφαιρείται από το τεκμήριο. Συνεπώς, κάποιος που έχει τεκμήριο 15.000 και παίρνει μισθό 12, μόνο 3.000 πρέπει να δηλώσει από το μπλοκάκι. Άνω τελεία, γιατί θα έρθουμε και για το επίδομα θέρμανσης, γιατί έχουμε ερωτήματα και ερωτήματα. Ναι, για την ακρίβεια. Έχουμε όμως την Έλβη Μιχαηλίδη, την καλή συνάδελφο, που είναι στην γραμμή της εκκίνησης. Σε ποιο σημείο είναι? Καλημέρα στην Έλβη. Καλημέρα, Έλβη μας. Μας ακούει, Έλβη? Σας ακούω εγώ. Είναι και δύσκολο. Εμείς όμως δεν σας ακούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Μήπως το μικρόφωνο σου είναι κλειστό? Μήπως. Δεν με ακούτε καθόλου? Τώρα ναι, κάτι. Τώρα ναι, ναι, ναι. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ανοιχτά είναι όλα, σας ακούω. Λοιπόν, η καρδιά του κλασικού αθλητισμού χτυπάει εδώ στην Αθήνα. Ο 400ος Αθλητικός Μαραθώνιος θα ξεκινήσει. Είμαστε εδώ στην εκκίνηση των 5 χιλιόμετρων. Που φέτος έχει και μια ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά αθλητές με αμαξίδια μαζί με τους συνοδούς τους σε αυτό το μέγεθος θα αγωνιστούν στα 5 χιλιόμετρα. Είναι μια πρωτοβουλία.
πρωτοβουλία γνωστή στοιχηματική εταιρεία και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι αθλητές. Μίλησα μαζί τους και βλέπουμε και την Αντιγόνη Τρισμπιώτη, τον Σπύρο Γιαννιώτη που βρίσκονται εδώ για να συνδράμουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Συνολικά να σας πω 71.700 δρομείς θα αγωνιστούν σε όλες τις αποστάσεις, ζαλίζουν τα νούμερα του φετινού αθλητικού μαραθωνίου της Αθήνας. 18.000 από αυτούς είναι από 140 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας. Θα έχουμε φυσικά και την εκκίνηση στις 9 η ώρα από το μαραθώνα της κλασικής διαδρομής. Εδώ πέρα έχει στηθεί ένα μεγάλο πάρτι, βλέπουμε selfies, χαμόγελα. Είναι αυτό που θέλουμε για τον αθλητισμό, μια γιορτή του αθλητισμού. Και από λεπτό σε λεπτό θα γίνει η εκκίνηση, θα τρέξουν 5 χιλιόμετρα, θα αγωνιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εδώ. Δηλαδή δεν μπορώ να υπολογίσω τον αριθμό, αλλά είναι πάρα πολύ όλων των ηλικιών, γιατί ο μαραθώνιος και το τρέξιμο δεν έχει ηλικία. Από παιδιά 5 χρονών μέχρι υπερήλικες 90, χωρίς υπερβολή. Είναι όμως μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αυτή που βλέπουμε εδώ με όλους τους ανθρώπους από αμαξίδια. Έρχεται η εκκίνηση. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Το πρώτο μπλοκ έφυγε. Είμαστε εδώ στο τρίτο μπλοκ εμείς. Να ξέρετε ότι όλες οι εκκινήσεις είναι αναμπλοκ. Οπότε έχει ξεκινήσει το πρώτο, μετά από κάποια λεπτά ξεκινάει το δεύτερο και πηγαίνει ούτου καθεξής. Είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε και εσείς. Γιατί έχω κάτι στη γωνία να μην ενοχλούμε, όπως καταλάβατε, γιατί είμαστε ακριβώς μέσα εκεί που θα αγωνιστούν. Βεβαίως. Τα παιδιά μίλησα με έναν αθλητή από τα παιδιά που είναι στην εκκίνηση, τον Γκαμπριέλ, και μου είπε ότι είναι η πρώτη του φορά που θα αγωνιστεί και νιώθει πάρα πολύ χαρούμενος που στέλνει μήνυμα συμπερίληψης σε όλους τους αμαία αθλητές και μη να βγουν από τα σπίτια τους. Αυτό μου είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και ξεκινάνε. Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε. Και είναι πολύ συγκινητική εικόνα, πολύ συγκινητική. Βεβαίως. Πες μου τι μου είπες, Σπύρο μου, δεν σε άκουσα. Okay, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με το μήνυμα του Γκάμπριελ, με το μήνυμα συμπερίληψης πρέπει να φτάσει παντού. Παντού, σε όλους μας. Ακριβώς, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό, στη ζωή και στη διασκέδαση, στη χαρά. Γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός. Και ξεκινάμε. Πώς είναι ωραίες εικόνες. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική εικόνα. Βλέπουμε όλες τις ηλικίες. Τέλειο. Είναι έτσι, τέλειο. Έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά. Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει. Όλοι μπορούμε να είμαστε παντού. Και μπορούμε όλοι να είμαστε παντού. Τους ενθαρρύνει ο κόσμος πάρα πολύ, να ξέρετε, χειροκρότημα. Είναι φοβερή, όλοι χαρούμενοι, έτσι. Ο μεγάλη γιορτή αυτή του αθλητισμού, μην ξεχνάμε και πόσους ξένους αθλητές φέρνει αυτή η διοργάνωση, πολύ σημαντική για την χώρα μας. Έλβη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλβη, και το μήνυμα που μας έστειλες και μας έδωσες. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Και μην κρινιάζετε τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας. Έτσι είναι. Ας πάρουμε τα παιδιά μας έξω, να κολλήσουν πέντε με τους αθλητές, να εμψυχώσουμε τους ανθρώπους που θα το κάνουν, να εμψυχώσουμε και εμείς δύο δικά μας κορίτσια. Τι. Τη Μαρία από τα τρέιλερ, ναι, και τη Ρία από το μακιγιάζ. Ναι, 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 καλή επιτυχία στα κορίτσια μας που τρέχουν. Γερά, γερά. Και εμείς τρέχουμε, κύριε Υπουργέ, και τρέχουμε πάρα πολύ με την ακρίβεια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, είναι έτσι το νιώθω όσο το λέω, γιατί παίρνω πάντα τέτοια προϊόντα. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η ακρίβεια πραγματικά. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι σε όλο τον κόσμο. Και βλέπετε ειδικά. Δεν είναι σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε... Γιατί υπάρχουν και συγκρίσεις τιμών και βλέπεις ένα και ελληνικό προϊόν να βγαίνει στο εξωτερικό και ένα πολύ πιο φθηνό. Και λέει ο κόσμος, ρε, τι γίνεται. Είδαμε χθες το Πρωθυπουργό που βρέθηκε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, 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 ακριβώς. Μαζί με τον κύριο Σκρέκα για να δουν την κατάσταση στα ράφια. Βλέπετε πια ότι η ΔΜΕΑ, η υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξη, η οποία κάνει του ελέγχου, έχει εντατικοποιήσει την προσπάθειά τη. Πρόστιμα πέφτουν βροχή το ένα μετά το άλλο. Είμαι σίγουρος ότι αυτά παίρνουν κάποιο χρόνο για να αναγκάσουν τις εταιρείες να αλλάξουν και τις πρακτικές τους και να
οδηγήσεων, αλλά μέρος όμως των αυξήσεων είναι πραγματικό. Είναι δηλαδή εισαγόμενες αυξήσεις πρώτων υλών ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Δηλαδή βάλετε το καπέλο 5%, κάποιοι εδώ πέρα μας έχουν στείλει και μηνύματα ότι λίγο πριν το καπέλο 5% υπήρξε ξαφνική αύξηση σε κάποια προϊόντα στις τιμές. Θα γίνουν οι έλεγχες, θα μας πείτε. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν, ειδικά σε τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι αρκετά τα προϊόντα τώρα, έτσι. Είναι εκατοντάδες προϊόντα τα οποία είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία, για να είναι μειωμένες οι τιμές τουλάχιστον 5% και τουλάχιστον για 6 μήνες. Δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές αθέμητες πρακτικές. Αν έχουν γίνει αυξήσεις μόνο και μόνο για να φαίνεται μετά μια μείωση, αυτό είμαι σίγουρος ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης θα το βρούνε. Πάμε στο επίδομα θέρμανσης. Θέλω, Βαγγέλη, να διαβάσουμε ένα μήνυμα, σε παρακαλώ. Γιατί αυτό είναι το τώρα μαζί σας. Προσπαθούμε με ψυχραιμία και ηρεμία να θέτουμε όλα σας τα ερωτήματα. Καλημέρα, Σπύρο και Ευλαμπία. Είμαι ανήπαντρος, δηλώνω 16.600 ευρώ, πληρώνω όμως δάνειο κανονικά εδώ και 14 χρόνια στεγαστικό, χωρίς να παραλείψω καμία δόση. 380 ευρώ το μήνα. Δηλαδή περίπου 4.500 ευρώ το χρόνο. Δεν δικαιούμαι επίδομα θέρμανσης. Ρωτήστε λοιπόν τον Υπουργό. Έχω εγώ πραγματικό εισόδημα πάνω από το 16.000 ευρώ, ώστε να μην μπαίνω το επίδομα? Πράγματι, κοιτάξτε, κάθε επίδομα που δίνεται, τα κριτήρια που μπαίνουν, προφανώς. Ειδικά κάποιες οριακές περιπτώσεις που είναι ακριβώς πάνω, όπως ο φίλος μας, νιώθουν ένα γιατί, για ποιο λόγο δεν είμαι εγώ και γιατί σταματάμε στο 16 και όχι στο 16,5. Αυτό μας φέρνει πίσω σε αυτό που είπε προηγουμένως, κύριε Δουράκη, ότι αν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι δεν αξίζουν αυτά τα επιδόματα φύγουν, αυτά τα 100 με 150 εκατομμύρια δηλαδή, που τα επιδόματα φαίνεται θα επηρεαστούν από την αλλαγή του συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, θα δοθούν πάλι πίσω με αύξηση των κριτήριων. Οπότε να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση κάποιων επιδομάτων. Βεβαίως, διότι τα χρήματα αυτά θα παραμείνουν στην κοινωνική στήριξη, θα παραμείνουν σε αυτά τα επιδόματα. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα ολοκληρωθεί και αυτά τα χρήματα είτε θα δοθούν σε νέα επιδόματα είτε θα αυξηθούν κάποια από τα κριτήρια αυτά, ώστε ελπίζω να μπορέσει να μπει ο οικογενειακό εισόδημα 560 ευρώ δικό μας, 750 ευρώ της συζύγου, με δύο παιδιά, με δικό μας σπίτι χωρίς δάνειο και δύο αυτοκίνητα, λόγω δουλειάς και απόστασης, μου κόψανε το μισό επίδομα τέκνων, λόγω τεκμαρτού εισοδήματος. Και οι δύο μισθωτοί. Άντε λοιπόν να ζήσεις. 28 ευρώ επίδομα τέκνου με οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ και 270 ευρώ ανά παιδί στη Γερμανία με 35.000 ευρώ. Ωραία. Πάλι γιατί έχουμε και σχετικό υπουργείο που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Σωστό. Και όντως εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης έχει δει και πώς θα ζήσει, έχει δύο παιδιά. Τα τεκμήρια διαβίωσης λοιπόν, πραγματικά αυτά τα τεκμήρια διαβίωσης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τα εξορθολογήσουμε για να γίνουν πιο δίκαια. Και ένας από τους τρόπους που το οποίο θα γίνει είναι ακριβώς επειδή συρρυκνώνονται αυτή τη στιγμή με αυτές τις αλλαγές που κάνουμε. Θυμίζω, γιατί ο κύριος Ζουράκης τα είδα και στην συνέντευξη που κάναμε, ότι με το παλιό σύστημα είχαμε 745 εκατομμύρια πρόσθετο εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες από τα τεκμήρια διαβίωσης και τώρα πια το πρόσθετο αυτό εισόδημα με το νέο σύστημα κατεβαίνει στα 115 εκατομμύρια. Άρα συρρυκνώνεται το ποιους πιάνουμε με αυτά τα τεκμήρια και αμέσως το επόμενο διάστημα μετά το νομοσχέδιο ξεκινάει τις εργασίες μια επιτροπή για να τα εξορθολογήσουμε και να μπορέσουμε να τα κάνουμε πιο ρεαλιστικά και να τα μειώσουμε κατά 30% περίπου όπως υπολογίζουμε. Υπουργέ, αφού κρατήσω ότι υπάρχει πιθανότητα να αυξήσει τα εισοδηματικά όρια, είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή που όχι μας για λέτε. Το φετινό τώρα επίδομα. Ναι, θέρμανσης αυτό ξεκινάει, αλλά προοπτικά πρέπει να το. Ήθελα να σας ρωτήσω για το επίδομα θέρμανσης. Ήδη έχουν γίνει περίπου 300.000 αιτήσεις από ό,τι έβλεπα στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Ναι. Πότε θα γίνει η πληρωμή, θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχουν αρκετοί. Οι υπηρεσίες προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται ώστε να γίνει πληρωμή το ταχύτερο και πάντως πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό θα φανεί λίγο και από την πορεία των αιτήσεων, αν πάνε όλα μαλά, τα συστήματα λειτουργήσουν και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και σε αυτή την περίπτωση είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουν. Να ευνηδιάσουμε λίγο το control. Αν μπορεί, μία κάμερα παρακαλούμε, αν μπορεί να μεταφερθεί, δεν ξέρω. Αλλιώς να το σηκώσουμε εδώ. Γιατί είχε ένα πίνακα εδώ, Σπύρο, που θέλω να με βοηθήσει λίγο να το διαβάσουμε. Είναι από το Βήμα. Που λέει όλες τις τιμές και εξηγεί γιατί είμαστε, λέει, μπανανία, λέει το Βήμα. Γιατί δεν πέφτουν, λέει, οι τιμές στην Ελλάδα. Είναι στο Βήμα. Στο Βήμα. Είμαστε. Και εδώ έχει το ελαιόλαδο. Είναι αυτό ότι βλέπουμε διαφορετικές τιμές στην Ευρώπη για το δεν ίδιο προϊόν. Δεν μπορώ από εκεί να διαβάσω τα δικά σου, γιατί είναι σύγκριση βασικά προϊόντα. Που λέει με την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία. Ναι, είναι συγκρίσεις προϊόντων που γίνονται. Βοήθησέ με. Και για το ρεύμα, γιατί και γι' αυτό έχουμε πολλά μηνύματα μας έχετε στείλει.
Βέβαια, τώρα είναι λίγο δύσκολο να. Αλλά πάμε στο μέσο κόστος ρεύματος σε διάφορες χώρες τον χρόνο. Mm. Μέσο κόστος ρεύματος, παράδειγμα, για την Ελλάδα είναι 1.353 ευρώ. Για τη Γαλλία 2.223. Ισπανία 1.300. Γερμανία 1.620 σε ευρώ μέσο ετήσιο κόστος, έτσι, ανά κιλοβατόρα. Στη Βουλγαρία 608. Στη Μεγάλη Βρετανία 1.892. Στην Πολωνία 896. Εστονία 1.145. Ρουμανία 647. Και Τσεχία 1.622. Οπότε εδώ υπάρχει μια εικόνα. Που εκεί λες ότι όσο πηγαίνουμε προς τα μέσα, στα κέντρα. Στη Δύση. Στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό πήγα να πω, δεν μου πάρει συγκρουστή. Όχι, όχι. Δυτική Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη. Πιο κοντά. Πάμε εδώ λοιπόν. Τι λέει, αυξήστη μόνο Οκτώβριος 22, Οκτώβριος 23. Γαλακτοκομικά και αυγά 7% πάνω. Ζάχαρη, παγωτά, γλυκά 8,2. Έλαια και λίπη 26%. Φρούτα 20,5. Κρέατα 8,3. Ψάρια 6,9. Λαχανικά 12,3%. Τα στοιχεία της Ελστάτ για Οκτώβρη, έτσι, 22 με Οκτώβρη 23 όλα αυτά, έτσι. Και φυσικά το ελαιόλαδο στην Ελλάδα 10,20, Ισπανία 8,72, Ιταλία 8,21, Γαλλία 7,95, Πορτογαλία 6,95. Σε ευρώ όλα αυτά, ανά λίτρο. Και εδώ γιατί λέμε και για την υπόλοιπη, δηλαδή πάντα ακούμε από την κυβέρνηση να λέει ναι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, και είπατε και είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Βρεφικό γάλα, και έχουμε και θέμα με την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, έτσι, πολύ σημαντικό. Εδώ, πόσο λέει ότι είναι το 1 κιλό, 32,93 ευρώ στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 19,38, Ισπανία 18,69, Γαλλία 19,36, Κύπρος 28,50. Η κάψουλα του απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων, η μία, 34 λεπτά του ευρώ, 19 λεπτά του ευρώ στην Αγγλία, 38 λεπτά του ευρώ πιο ακριβό λίγο στην Ισπανία, 28 λεπτά και 27 στην Γαλλία και την Κύπρο αντίστοιχα. Πήγαινε στο στιγμιο καφέ που είναι η συνήθις. Mm. Καλά, δεν υπάρχει αυτή η τιμή. 42,40, έτσι. Στην Ρωμανία Βασίλειο 28,60. Στην Ισπανία 32,25. 33 λέει. 33,25. 27,75 στην Γαλλία και 28,50 στη φιλόξενη Κύπρο μας. Και επειδή όλα αυτά τα στοιχεία παραθέσαμε, να δούμε και το μέσο μισθό λοιπόν. Γιατί το είπε και ο κύριος Βερβεσός αυτό. Στην Ελλάδα. Είναι για το 21 15.789 ευρώ, στην Δανία 63.261, Αυστρία πόσο λέει 48.722, Γερμανία 44.84, Γαλλία 40.135 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 33.511 ευρώ. Διπλάσιος λοιπόν από τις χώρες μας. Λοιπόν, Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να δει μεθοδολογικά πώς υπολογίζονται και τα λοιπά. Δεν μπορώ τώρα να πω με τεχνικούς όρους δηλαδή. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, στα σούπερ μάρκετ, είχαμε δει χαοτική διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα. Κοιτάξτε, στο βαθμό που αυτό οφείλεται σε παρακτικές οι οποίες επιχειρήσεις ακολουθούν και τις οποίες έχουν βρει ενδεχομένως τρόπο να τις ενεργοποιήσουν στη χώρα μας, οι υπηρεσίες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και έχω την αίσθηση, ξαναλέω, ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι διαδικασίες αυτές. Δεν δίνετε και μια απάντηση γιατί είναι αυτές οι τιμές. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουμε όλα αυτά που πληρώνουμε στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω, ενώ αυτά είναι τα εισοδήματά μας. Αυτό είναι ο μισθός ο μέσος του Έλληνα. Γιατί? Γιατί από το χωράφι φτάνει στο ράφι ένα προϊόν και 200% πάνω. Κοιτάξτε, να το πω αλλιώς, η χώρα μας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει μεταφορικές δυσκολίες, έχουμε πολλά νησιά, έχουμε χωριά μικρότερα. Υπάρχουν λοιπόν σε κάποιο βαθμό κάποιες ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Δεν είναι όμως αυτές αρκετές για να δικαιολογήσουν τα πάντα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ειδικά όταν υπάρχουν πολυεθνικές και μπορεί να γίνει και μια σύγκριση, δηλαδή τα προϊόντα τους υπάρχουν σε όλες τις χώρες, άρα και υπάρχει και μια σύγκριση, εκεί πέρα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μια στρέβλωση και να έχουμε χαμηλότερες τιμές στη χώρα μας. Εδώ είναι ζήτημα των υπηρεσιών και των ελέγχων, οι οποίοι πρέπει να είναι ακόμα όλο και πιο εντατικοί. Δεν γινόντουσαν έλεγχοι,
Δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Θέλω να πω ότι. Έχουν αυξηθεί σε όχι απλώς έχουν αυξηθεί. Η Νέα Δημοκρατία αίσθησε τη δημία από την αρχή. Το είχαμε. Δεν κάνω στον 88 είχαμε για την δεκαετίες. Τελευταία φορά που τσέκαρα. Τώρα πώς είναι. Είχαμε. Η τελευταία φορά ήταν πριν κάτι εβδομάδες. Ξαναλέω. Είχαμε Υπουργείο Ανάπτυξης χωρίς μία υπηρεσία να κάνει ελέγχους τέτοιου είδους. Πήγαινε μόνο, ας το πούμε, η αστυνομία και η αγορανομία για να κάνει τέτοιους ελέγχους. Τώρα πια στήθηκε μια υπηρεσία από το Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη τετραετία, η Δημαία, στελεχώθηκε, έχει εργαλεία στα χέρια της και μπορεί να κάνει τη δουλειά της και τώρα πια έχει αρχίσει και πονάει. Έχει αρχίσει και δαγκώνει. Και συζητάμε αν εισπράττονται ή δεν εισπράττονται. Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα και είμαι σίγουρος ότι θα φέρουν πολύ σύντομα αποτέλεσμα και στο ράφι. Επειδή είπαμε για την επιταγή. Για επιταγή ακρίβειας μόνο, αν μπορεί να μας απαντήσει πολύ ο Υπουργός. Δηλαδή, επιταγή τι επιταγή. 250 ευρώ, τα ξέρει πολύ καλά. Είναι επιταγή ακρίβειας. Θα δοθεί φέτος, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Γιατί βλέπουμε και τι γίνεται. Σε δύο χρόνια τώρα παίρνουν ανηφόρα οι τιμές μόνο. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει με μια σειρά από δράσεις. Όσο μπορούσε περισσότερο τους, ιδιαίτερα τους ευάλωτους. Βλέπετε και τιμολόγια καινούρια για την ενέργεια να κινώνονται ώστε να στηρίξουμε τη θέρμανση και με αυτούς που χρησιμοποιούν το ρεύμα. Και φυσικά, στο βαθμό που υπάρχει περιθώριο στον προϋπολογισμό, φαίνεται πως ο προϋπολογισμός κινείται θετικά. Πρέπει όμως αυτό να συνεχιστεί και τις τελευταίες εβδομάδες του χρόνου. Και στο βαθμό που υπάρχει περιθώριο, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχουν αποδείξει ότι παίρνουν πάντα αποφάσεις υπέρ της στήριξης των πολιτών. Να μην το ρωτήσουμε. Για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι ένα άλλο κόμμα. Αλλά επειδή αφορά όλη την πολιτική μας καθημερινότητα πια και το τι μέλη γενέστε, το πώς θέλουμε να βλέπουμε τις λειτουργίες μέσα εντός των κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, χθες είχαμε μια εικόνα που την κρίνουν τηλεθεατές θετικά, αρνητικά. Είχαμε την ομιλία του κ. Κασελάκη στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής με αποδοκιμασίες, χειροκροτήματα, με λεκτικά πυρά του ιδίου προς αντιδράσεις και των αντιδράσεων προς τον ίδιο. Ναι. Θέλαμε ένα δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, εμείς απλώς τα παρακολουθούμε απ' έξω. Φυσικά δεν μας πέφτει λόγος κανένας σε καμία περίπτωση. Το γεγονός ότι λείπει η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και λείπει γενικότερα, όχι μόνο με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ρεαλιστικές προτάσεις από την απέναντι μεριά, αυτό κάνει κακό συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Ο ρόλος των κομμάτων είναι να παίζουν τον κατάλληλο ρόλο, είτε κυβερνητικό είτε αντιπολιτευτικό, ανάλογα με τις αποφάσεις του ελληνικού λαού και πρέπει να παίζουν το ρόλο τους με ορθολογισμό. Και έτσι ελπίζω όλο αυτό το, όλη αυτή η σημερινή κατάσταση κάποια στιγμή να λάβει τέλος, θα είναι υπέρ της χώρας. Τώρα από εκεί πέρα η αίσθησή μου εμένα είναι ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τη διαδικασία, γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τα πέριξ της πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν γίνεται συζήτηση για την ίδια την πολιτική ουσία. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος αν έχει ακουστεί ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα, ποια είναι η αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, τροφής ή οτιδήποτε η οποία οδηγεί σε αυτά, ή αν όλα αυτά καθοδηγούνται μόνο και μόνο από κόντρες προσωπικές ή άλλου τύπου και όχι ουσιαστικά πολιτικές. Πολύ άνετα, γιατί με ελλείψη αντιπολιτεύσεως εδώ και σχεδόν δύο μήνες, πολλές φορές οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, αν μιλήσουμε, θεωρούμε κάποιοι τηλεθεατές ή ακροατές ή αναγνώστες των κειμένων μας ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, εκεί έχουμε φτάσει. Κάποιος άρα πρέπει δεν να έχετε αντιπολίτευση. Μα κάποιος πρέπει να την κάνει. Ένας δημοσιογράφος ρωτάει κάτι πολύ απλό και ένας τηλεθεατής, φίλος των κυβερνητικών επιλογών ή της Νέας Δημοκρατίας, θεωρεί ότι κάνει τη δουλειά της αντιπολίτευσης, τότε κάτι δεν κάνει καλά, δεν κάνουν κάτι καλά τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό δεν με φαίνεται αρχικά να σας ωφελεί, αλλά ζημιά σας κάνει κατά βάθος και πρέπει να το αντιληφθείτε. Ζημιά δεν κάνει σε εμάς. Ζημιά κάνει στη χώρα, κύριε Χρετάτου. Ζημιά κάνει στη χώρα. Γιατί η χώρα χρειάζεται, ξαναλέω, όλους τους πολιτικούς ρόλους να λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν ακούω, μιλήσαμε προηγουμένως για το νομοσχέδιο, όταν ακούμε ότι στην κριτική του ότι η λύση είναι μέχρι 10.000 ευρώ να μην πληρώνει κανένας φόρο. Δηλαδή κάτι, πράγματα που και τα παιδιά του Δημοτικού μπορούν να καταλάβουν ότι δεν είναι ρεαλιστικά, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αυτούς τους όρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.